Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Εφάπαξ επίδομα νεανικής αλληλεγγύης σε κάθε άνεργο ηλικίας από 18 έως 24 ετών ύψους 400 ευρώ θα χορηγήσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου. 400 ευρώ θα δοθούν σε κάθε εγγεγραμμένο στον ΑΕΔ, μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών, με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου. Προϋπόθεση για τη λήψη ενίσχυσης είναι ο άνεργος να ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΑΕΔ την 31η Οκτωβρίου 2017 και να εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου έως σήμερα. Οι δικαιούχοι του επιδόματος νεανικής αλληλεγγύης ανέρχονται σε περίπου 55.000 άτομα και για τη χορήγηση του ποσού έχει δεσμευτεί κονδύλι άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η πλειοψηφία των συνδημοτών μας σχολιάζει θετικά την κίνηση του Υπουργείου και υποστηρίζει ότι είναι μια ανάσα για τους ανέργους. Πιστεύω θα είναι κάτι πολύ καλό, γιατί θα τους δοθεί ευκαιρία να μπορούν να βγουν έξω στην αγορά και να το χρησιμοποιήσουν σε κάτι που έχουν ανάγκη να πάρουν. Είναι καλό, ναι, γιατί ας πούμε οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν τώρα δουλειά θα έχουν κάποια λεφτά για να βγάλουν το ψωμί τους, για να έχουν να φάνε. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, γιατί οι γιορτές έρχονται και όλοι χρειαζόμαστε τα δώρα μας ή κάτι παραπάνω. Θα είναι μια βοήθεια δηλαδή για τους Φυσικά ανέργους. Και θα είναι. Θα είναι κάποια βοήθεια, ειδικά όταν όλα τα άτομα, γενικά βασικά σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια, θα είναι μια βοήθεια και για τους νέους και για τους φοιτητές, αλλά ακόμα και φοιτητής να μην είσαι, πάλι είναι βοήθεια όταν ψάχνουν δουλειά σε ό,τι υπάρχει. Θα είναι πολύ καλό για όλους, πιστεύω. Τώρα, μακάρι να γίνει. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αλλά να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, κάνοντας χρήση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΕΔ. Η πίστοση του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, κάποιοι από τους συνδημότες μας κάνουν λόγο για κοροϊδία και ελεημοσύνη σε βάρος των ανέργων, καθώς αυτό το βοήθημα δεν πρόκειται να λύσει το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας. Όχι, όχι, όλα είναι ψέματα, χάλια, χάλια, χάλια. Δεν παίρνει κανείς ψέματα. Ελεημοσύνη. Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο συμβάντων κάθε ημέρα στην περιφερειακή ενότητα Σερών, όπου σε πολλές περιοχές σε λιγότερο από ένα 24ωρο καταγράφτηκε μία ληστεία. Οι κάτοικοι ζητούν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ενισχύσει τουλάχιστον τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής με προσωπικό και οχήματα. Σχεδόν κάθε βράδυ σπήρες κακοποιών αναζητούν στα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών τον επόμενο στόχο τους. Κάθε μέρα και μία διάρρηξη στην τοπική κοινότητα της Βυρώνιας υποστηρίζουν στην τηλεόραση Επιλογές οι κάτοικοι του χωριού, που με κάθε τρόπο προσπαθούν να προστατεύσουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους από τους διαρρήκτες. Ναι, είπανε για 7, αλλά δεν ξέρω τι να σας πω, και εγώ τ' άκουσα. Μπήκαν σε 7 σπίτια δηλαδή. Σε 7 σπίτια, ναι. Και σε μένα μπήκαν στο σπίτι, μου πήραν τα πάντα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Κάθε βράδυ, μέρα παραμέρα, χτυπάνε τα σπίτια. Mm-hmm. Βλέπουνε μέσα ότι έχει κόσμο, έχει φως και μπαίνουν. Α, τόσο θράσο. Βέβαια. Φτιάχνει ένα σπίτι μέσα μέναν. Ο άνθρωπος με λέει, κοιμόμαστε. Χαμπάρι δεν πήρανε. Δύο αλιστοπρίανα και ένα μηχανάκι. Τι και αν το χωριό φυλάσσεται από security, οι διαρρήκτες δρούν ανεξέλεγκτα, κυρίως τα ξημερώματα. Το χωριό όμως φυλάσσεται, έχετε περιπολίες στα παιδιά. Φυλάσσομαι, κάθονται τα παιδιά μέχρι 12, 1, 2 το πολύ μετά. Από εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα. Όλη την ημέρα γυρνάνε, βλέπουν τι γίνεται και το βράδυ βαράνε. Φυλάστε, δεν φυλάστε όσο το πρωί. Ως μια καθορισμένη ώρα, 1, 2. Και αυτά γίνονται 3 με 4 η ώρα. Τα ξημερώματα. Αυτή είναι η εικόνα στα περισσότερα σπίτια της Βυρώνειας, με τους ιδιοκτήτες να τοποθετούν σιδερένια κάγκελα για να αποτρέψουν την εισβολή των κακοποιών στις κατοικίες τους. Από ό,τι μας είπανε, μέρα παραμέρα μπαίνουν στα σπίτια. Μην σας πω και κάθε μέρα, αλλά μέρα παραμέρα. Τώρα τι θα γίνει, τι να σας πω. Αν φτάσουμε και σε ακραία πράγματα, δεν θα φτύει πάντως απλώς ο κόσμος. Ανεξέλεγκτη κατάσταση, έχουμε πολλές ληστείες, όχι μόνο στο χωριό, στο δικό μας. Και σε άλλα χωριά. Δυστυχώς δεν υπάρχει επίσημη πια φύλαξη από το κράτος. Ό,τι κάνουμε τοπικά. Αλλά δεν φτάνει και αυτό. Πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν έχουμε και ασφάλεια.
Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Βηρώνια, είναι πανελλαδικά από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλές κλοπές. Μία μέρα, σε ένα βράδυ, κάποια 9-10. Ναι. Μπήκαν σε σπίτια, έτσι. Ναι, τα ρημάξαμε σπίτια. Φοβάστε εσείς τώρα με τα βαθρά τα περιστατικά? Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι, εντάξει, αλλά πολλοί ηλικιωμένοι φοβούνται. Mm-hmm. Πολλοί ηλικιωμένοι φοβούνται. Και δεν ξέρετε και πώς θα απαντήσουν σε περίπτωση που. Σίγουρα, και αν πες ότι μπήκαμε στο σπίτι του, τους έτυχα στο σπίτι και την ώρα πώς θα πράξω, δεν ξέρω. Mm-hmm. Για πολλωστή φορά το περίπτερο του χωριού έχει γίνει βορά των διαρρηκτών. Αφού έσπασαν τη σιδερένια πόρτα, μπήκαν μέσα και το άδειασαν κυριολεκτικά όλο. Αυτή είναι η σιδερένια. Ναι. Τη σπάσανε με το τσεκούρι και δρόμο. Μπήκαν μέσα, ό,τι είχε και δεν είχε, τα πήραν. 15 φορές. Τίποτα, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Πώς λέει συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Είστε μαθημένος. Ναι, ναι. Χρόνια αυτή η δουλειά. Εντάξει τώρα. Η ελπίση αστυνομία. Εδώ όμως το χωριό φυλάσσεται από security, έτσι. Φυλάσσεται, αλλά μόλις τελειώνουν βάρδια τα παιδιά, γιατί δουλεύουν και αυτά το πρωί. Μετά βγαίνουν κατά τις 5 ώρα το πρωί. Κυρίες και κύριοι, να καλησπρίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Απόστολο Αντωνούδη, πρόεδρο της Εγνατίας Οδού, να δούμε πότε θα αποκατασταθεί η καθίζηση που έχουμε στον Προβατά, ούτως ώστε να πηγαίνουμε πιο εύκολα και να ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό έξω από τις Σέρες, στην επικοινωνία, στη συγκοινωνία με τη Θεσσαλονίκη, το γνωρίζετε πολύ καλά. Πρόκειται για αυτή την καθίζηση που έχει γίνει εξαιτίας, όπως είπε η ανακοίνωσή σας, του ΤΑΠ. Έτσι είναι, πέρασε, μας ζήτησε βέβαια την άδεια ο ΤΑΠ να περάσει από το δρόμο. Δυστυχώς δεν ακολουθήθηκαν όλες εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες έπρεπε, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί αυτή η καθίζηση. Τα συνεργεία είναι και δουλεύουν. Ο χρόνος τώρα τον οποίο υπολογίζουμε ότι θα είναι έτοιμος ο δρόμος είναι περίπου σε ένα 20ήμερο, αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες από σήμερα. Περίπου στις αρχές του χρόνου, γύρω στις 10-12 του μηνός, υπολογίζουμε ότι θα είναι ολοκληρωμένο. Άρα το νέο έτος. Το νέο έτος, ναι. Είναι καθαρά του ΤΑΠ, κύριε Αντωνούδη, διότι κάποιοι μιλάνε και για αστοχία της Εγνατίας στην κατασκευή, διότι εκεί το έδαφος είναι προβληματικό, λόγω του ότι έχει πολλά νερά, λόγω των καλλιεργειών. Το όντως είναι προβληματικό, αλλά όπως είδατε δεν παρουσιάστηκε καθίζει σε κανένα άλλο σημείο της Εγνατίας. Παρουσιάστηκε ακριβώς εκεί όπου πέρασε ο ΤΑΠ. Ήταν γνωστό σε εμάς, υπήρχε συμπίεση, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε και γι' αυτό σε κανένα άλλο τμήμα του αυτοκινητόδρομου δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκε. Άρα η αστοχία, λέτε, είναι του ΤΑΠ. Και με την ευκαιρία που σας έχω και αφού θα τελειώσει το νέο έτος αυτό το κομμάτι, ακούγεται ότι το νέο έτος αμέσως μετά θα πούν και τα διόδια στο Στριμωνικό. Έχετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία? Θα πούνε διόδια στο Στριμωνικό, όχι. Στο Στριμωνικό θα αρχίσουν να κατασκευάζονται τα διόδια περί τον Απρίλιο. Βάλτε και περίπου ένα πεντάμινο κατασκευή, άρα θα φτάσουμε για να είναι έτοιμο να λειτουργήσουν περί το Σεπτέμβριο του 2018. Από εκεί και πέρα, αν το Υπουργείο, που εγώ πιστεύω ότι προχωράει καλά στην υλοποίηση του αναλογικού συστήματος, αν εντωμεταξύ λοιπόν είναι προς το τέλος του χρόνου έτοιμο το αναλογικό σύστημα, ενδεχομένως θα λειτουργήσει με το τοπικό τρόπο για 1, 2, 3 μήνες. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας δίνετε, κύριε Αντωνούδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλές γιορτές. Ευχαριστώ και εσύ. Κινητοποίησης με την αρχή του νέου τους αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη που διοργάνωσε η αντίστοιχη επιτροπή στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν κινητοποίησεις οι οποίες θα κορυφωθούν το 3ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου σε όλες τις μορφές και με ανοιχτό το ενδεχόμενο των μπλόκων των εθνικών οδών. Κινητοποιήσεις με την αρχή του νέου έτους αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη που διοργάνωσε η αντίστοιχη επιτροπή στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν κινητοποιήσεις οι οποίες θα κορυφωθούν το 3ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου σε όλες τις μορφές και με ανοιχτό το ενδεχόμενο των μπλόκων των εθνικών οδών. Στη συνεδρίαση πήραν μέρος εκπρόσωποι από 13 ομοσπονδίες και από δεκάδες αγροτικούς συλλόγους ολόκληρης της χώρας, ενώ την εισήγηση της σύσκεψης έκανε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Βαγγέλης Μπούτας. Ξεκληρίζουν τους αγρότες και κάνουν τους βιομήχανους και εμπόρους πλουσιότερους. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική, τόνισε ο κύριος Μπούτας. Ναι, χθες υπήρξε μια μεγάλη σύσκεψη
που συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, αγροτικών συλλόγων, στα πλαίσια της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Ναι. Και αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε κινητοποίηση στο τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη, ναι, αφού στο προηγούμενο διάστημα μέχρι τότε πραγματοποιηθούν συνελεύσεις, συνεδράσεις οργάνων, ναι, και στα μέσα του Γενάρη θα μαζευτεί η Επιτροπή να αποφασίσει για τις μορφές του αγώνα και βέβαια και συλλαλητήριο στην έκθεση στην Αγρότη. Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, ναι, που συστήθηκε, έπαιξε και παίζει αυτό το ρόλο και της ανασυγκρότησης του αγροτικού κινήματος. Mm-hmm. Ήδη έχουν φτιαχτεί και έχουν επανενεργοποιηθεί 14 ομοσπονδίες, πάνω από 180 αγροτικοί σύλλογοι. Μπράβο. Και προχωράει η ανασυγκρότηση. Ναι. Εμείς ξέρουμε ποιους έχουμε φίλους και ποιους έχουμε εχθρούς. Mm. Οι φίλοι μας είναι τα άλλα λαϊκά στρώματα που μας εμπαραστέκονται στον αγώνα. Ναι. Και οι εχθροί μας είναι η κυβέρνηση, είναι οι βιομηχανοί, είναι οι τράπεζες. Είναι αυτοί που μας παίρνουν τα προϊόντα χωρίς τιμή. Από ΣΕΡΕΣ θυμάστε ποιοι ήταν χθες που μαζευτήκατε? Από τα ΣΕΡΕΣ δεν ήταν κανένας. Δεν ήταν κανένας. Δεν έχουν. Όχι. Εμείς δεν είμαστε στην πανελλαδική αυτή. Όχι, πέρυσι μετά που έγινε το μακεδονικό, πριν το μαγική, αποχωρήσαν οι συνάδελφοι που ήταν. Ναι, τι, αποχωρήσανε. Αποχωρήσανε. Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την περιοχή της Ροδόπης με σπίτια, περιοχές και δρόμους να πλημμυρίζουν και να διακόπτεται η κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Το φαινόμενο διήρκησε όλο το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, προβλήματα παρατηρήθηκαν τόσο στην πόλη της Κομοτηνής όσο και σε οικισμούς του νομού, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει σε άντληση υδάτων και μεταφορές ατόμων. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο νομό Ροδόπης η έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, καθώς πλημμύρισαν κατοικίες και σταυλικές εγκαταστάσεις, ενώ τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου ήταν απροσπέλαστα εξαιτίας του όγκου των συσσωρευμένων νερών. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτρης Παπαλεξίου, το πρόβλημα ξεκίνησε από τις λεκάνες απορροής. Η βροχόπτωση άρχισε από το απόγευμα του Σαββάτου και ξημερώματα της Κυριακής το νερό συσσωρεύτηκε και μετά από 6 ώρες γέμισαν τα ποτάμια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις προφορίες που παρήχε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν στο χωριό Αμάραντα, όπου δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής πραγματοποίησαν 28 απεγκλωβισμούς ατόμων από οικίες, ενώ απομάκρυναν και περίπου 150 πρόβατα από πλημμυρισμένες σταυλικές εγκαταστάσεις. Το οδικό δίκτυο στα Αμάραντα και στα γύρω χωριά είχε κοπεί, ενώ ήταν κλειστές και ιρλανδικές διαβάσεις. Όσον αφορά στην πόλη της Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκαν 37 αντλήσεις υδάτων και 6 διασώσεις ατόμων από ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα. Σημειώνεται πως στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνέδραμαν πυροσβεστικά κλιμάκια της Αλεξανδρούπολης, της Ξάνθης και της Χρυσούπολης. Η Πολιτεία των Ευχών ξεκινάει στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και σας περιμένει όλους, μικρούς και μεγάλους, να απολαύσετε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Σερών. Η Πολιτεία των Ευχών φέτος θα είναι πιο πλούσια σε δραστηριότητες, αφού θα υπάρχουν το σπίτι του Σάντα Κλάους, το εργαστήρι της Σοκολάτας, το σπίτι των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης το παγοδρόμιο, το καρουζέλ, το ψυχαγωγικό πάρκο με το Λούνα Πάρκ και πλήθος καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην κεντρική σκηνή. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, παρουσία του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό Βασίλη Τερζή. Ξεκινάει στις 20 του Δεκέμβρη η Πολιτεία των Ευχών. Η Πολιτεία των Ευχών φέτος θα είναι πιο πλούσια σε δραστηριότητες, αφού θα υπάρχουν το σπίτι του Άι Βασίλη, το εργαστήρι της Σοκολάτας, το σπίτι των δραστηριοτήτων, το παγοδρόμιο, το καρουζέλ, το ψυχαγωγικό πάρκο με το Λούνα Πάρκ και πλήθος καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην κεντρική σκηνή. Η Πολιτεία των Ευχών και φέτος θα δώσει μία νότα ξενιασιάς, χαράς
και θα ζεστάνει την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του Δήμου Σερών. Καλούμε όλους τους Σεραίους, μικρούς και μεγάλους, την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ να έρθουν στα εγκαίνια, στην έναρξη της πολιτείας των Ευχών. Τα χρήματα, κοιτάξτε, είναι λίγα. Εξαρτάται τι θέλετε. Άλλοι γκρινιάζουν γιατί θέλουν πιο πλούσια την πολιτεία των Ευχών. Αν θέλουν πιο πλούσια την πολιτεία των Ευχών, πρέπει να διαθέσει περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, αν δεν τη θέλουν πλούσια και τη θέλουν χωρίς χρήματα, δεν θα έχει τίποτα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, από το 2012 ξεκινήσαμε την πολιτεία των Ευχών σχεδόν με μηδέν χρήματα, χωρίς χρήματα. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να τη βελτιώνουμε και διαθέτουμε κάποια ποσά για να γίνεται καλύτερη, γιατί και ο κόσμος τη θέλει καλύτερη και αν είναι καλύτερη η πολιτεία των Ευχών, τη χαίρεται περισσότερο. Σε άλλες πόλεις που μάλιστα μας συγκρίνουν και λένε στην τάδε πόλη είναι καλύτερη η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, εκεί διαθέτουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ο διάκοσμος της πολιτείας των Ευχών θα είναι πιο λαμπερός. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την μπάντα και την παιδική χοροδία του Δήμου Σερών. Γνωστοί καλλιτέχνες θα διασκεδάσουν με τη μουσική τους Σεραίους και Μη, ενώ οι πολιτιστικοί σύλλογοι θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς. Εμείς λοιπόν, πιστοί σε αυτή την κανονιστική, η οποία συντάχθηκε από το καλοκαίρι, θα ξεκινήσουμε την Τετάρτη, 20 του μηνός, και θα λήξει η πολιτεία των Ευχών στις 3 Ιανουαρίου. Την Τετάρτη λοιπόν, στην έναρξή της, με το άναμα όλου του διάκοσμου, του στολισμού, των φωτών, αλλά και του δέντρου, θα έχουμε το συγκρότημα των Μόνι Μόνι Κονιέντε, μαζί με τον Διογέννη Δασκάλου, ο οποίος με την ευρηματικότητά του, με το χιούμορ του, αλλά και με τις εμπνεύσεις του, θα καθορίσει, θα δώσει το δικό του στίγμα στην έναρξη της πολιτείας των Ευχών. Μαζί θα συμμετέχουν και 100 και πλέον μαθητές από το 5ο Γυμνάσιο Σερών, η φιλαρμονική μπάντα του Δήμου, αλλά και τα νεανικά σύνολα χοροδιακά της Σκεδής. Θα είναι λοιπόν μία έναρξη ανάλογη με αυτήν που θα πρέπει στην πολιτεία των Ευχών. Στη συνέχεια θα υπάρξει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετάσχουν πολιτιστικά σχήματα, μουσικά σχήματα, χοροδίες, χορευτικά, ξενόγλωσσα, αγγλικά, σε όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, ενώ θα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ημέρες, θα έχουμε και συγκροτήματα τα οποία είναι πανελληνίως γνωστά. Έτσι, στις 27 του Δεκέμβρη θα είναι το πασίγνωστο συγκρότημα των Ονειράμα, το οποίο θα καιρού θέλοντος θα δώσει το δικό του στίγμα εδώ στην πόλη των Σερών. Θα έχουμε τον Κακουριώτη, ο οποίος είναι δημοφιλής στην μικρή ηλικία και θα κλείσει η πολιτεία των Ευχών στις 3 του Ιανουαρίου με το συγκρότημα του Θόδωρου του Μπιτζίδη. Όμως, όπως σας είπα και πριν, πλούσιο θα είναι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η έναρξη της πολιτείας των Ευχών θα γίνει την Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Η είσοδος στο σπίτι του Σάντα Κλάους, η φωτογράφηση. Η είσοδος και η συμμετοχή στο σπίτι των δραστηριοτήτων, αλλά και στο εργαστήρι της σοκολάτας και της ζαχαροπλαστικής θα είναι δωρεάν και όλες οι δράσεις που θα γίνονται εκεί για τα μικρά παιδιά, για τους μικρούς μας φίλους, θα προσφέρονται δωρεάν. Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιδεροκάστρου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμή του συμπολίτη τους, ερευνητή και συγγραφέα Ελευθέριο Ελευθεριάδη, για την προσφορά του στον πολιτισμό, στις επιστήμες και στον τόπο του. Τον ερευνητή, συγγραφέα και καθηγητή Ελευθέριο Ελευθεριάδη τίμησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου του Σιδηροκάστρου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων για την προσφορά του στον πολιτισμό, στις επιστήμες και τον τόπο. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου το απόγευμα της Κυριακής. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Ελευθεριάδη στο σχολείο μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια με πολύ προσεκτική έρευνα σε ό,τι αφορά τα σπηλολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας και με σαφή στόχο να αναδείξει αξιοθέατα, να αναδείξει πολιτισμικά ευρήματα, να κάνει την περιοχή μας σημαντικότερη. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά αξίζει τις προσοχές όλων των συμπολιτών μας και προσπαθούμε για όσους δεν γνωρίζουν το έργο του να τους ενημερώσουμε
λεπτομερώς για το τι ακριβώς έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός για την περιοχή. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι ενδεχομένως να μην αρκεί μία εκδήλωση. Προσπαθούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε ώστε να κατανοήσουν τη σημασία των ιδρυμάτων και προσπαθούμε να προσελκύσουμε συνεχιστές στην προσφορά του Λευτέρη Ελευθεριάδη σε ό,τι έχει κάνει για τον τόπο μας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνουν, που δεν μου αρέσουν εμένα βέβαια αυτά τα πράγματα. Αλλά τους ευχαριστώ από βάθος της καρδιάς μου που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση που μας τιμά και προβάλλει και την περιοχή μας στα έργα μας και προβάλλει και το βιβλίο αυτό που εξέτωσα. Αυτό το βιβλίο θα σας μιλήσει περισσότερα ταξιδεύοντας στη γη του Σύντιου Απόλλωνα. Αυτές οι στιγμές είναι διαφορετικές όταν ανταμείβεσαι έστω να λένε ένα καλό λόγο για το έργο που προσέφερα και συνεχίζω ακόμα και από αυτήν τη θέση που με βλέπετε σήμερα. Στην τιμητική εκδήλωση ομιλητές ήταν ο Πέτρος Ρωμανάς, εκπαιδευτής πυλολογίας του Ομίλου Αετός Γλυφάδας, η Κατερίνα Εμμανουλίδου, πρόεδρος της UNESCO Σερών, και ο Κώστας Αντωνιάδης, εκπαιδευτικός και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πυλολογίας Μαύρος Βράχος. Η δική μου δουλειά σαν εκπαιδευτικός, σαν παιδαγωγός, είναι να αναδείξω και το παιδαγωγικό κομμάτι, αλλά και να αναδείξω, γιατί παιδαγωγικό κομμάτι είναι αυτό, και τον Λευτέρη Ελευθεριάδη σαν ενεργό πολίτη. Νομίζω πως με τον τρόπο που λειτουργούμε σαν σχολείο απαντούμε και στο ερώτημά σας. Με την προσέλευση μαθητών και γονιών πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους επιτυγόντες μαθητές των εκπαιδευτερίων Ρόζες για τη σχολική χρονιά 2016-2017. Με μεγάλη επιτυχία αλλά και με την προσέλευση μαθητών και γονέων πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους επιτυχόντες μαθητές των εκπαιδευτερίων Ρόζης για τη σχολική χρονιά 2016-2017, που διοργάνωσε ο ξενόγλωσσος εκπαιδευτικός οργανισμός Ρόζης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για να τιμηθούν οι μαθητές του παραπάνω οργανισμού. Από ένα ευχαριστώ για την κυρία μου, την Τζόρτζια Χρυγούλα, που δεν μπορούσε να είναι εδώ λόγω ασθένειας, αλλά την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχω σταθεί. Στην ομιλία του, ο κύριος Αργύρης Ρόζης συνεχάρη τους μαθητές για την επιτυχία τους, αλλά και τους γονείς που σε δύσκολους καιρούς επέλεξαν συνειδητά τον δύσκολο δρόμο, επενδύοντας στην ποιοτική ξενόγλωση εκπαίδευση των παιδιών τους, προσφέροντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απαιτεί η νέα παγκόσμια αγορά εργασίας. Εγώ θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στα παιδιά σας, στους μαθητές που πέτυχαν στις προηγούμενες εξετάσεις του γλωσσομάθειας χωρίς να πάψω να υποστηρίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία των παιδιών σας, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς μέχρι τώρα σε αρκετές ευκαιρίες που δόθηκαν, είναι ότι η επιτυχία των παιδιών, η επιτυχία των μαθητών αυτών είναι μεγαλύτερη από τα πιστοποιητικά. Γιατί τα παιδιά αυτά μάθανε να χρησιμοποιούν τις γλώσσες τις οποίες ζητούν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Η επιτυχία αυτή είναι ανεξάρτητη. Επιλέξαν οι γονείς αυτοί μέσα σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, επιλέξαν τον δρόμο αυτό που είπα πριν, να σπουδάσουν τα παιδιά τους πραγματικά ξένες γλώσσες, όχι απλά να προετοιμαστούν για κάποιο πτυχίο. Τα εκπαιδευτήριά μας σε δύσκολους καιρούς όλοι τα δίνουμε όλα και θα τα δίνουμε όλα. Η τελετή απονομής ολοκληρώθηκε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, αλλά και με χορευτικά.
Πολλές εκπλήξεις, ποικίλες δράσεις και πολλά δώρα περιέλαμβανε φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των αστυνομικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, διοργάνωσαν την παραπάνω γιορτή σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Πολλές εκπλήξεις, ποικίλες δράσεις και πολλά δώρα περιέλαμβανε η φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των αστυνομικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, διοργάνωσαν τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Πραγματοποιούμε σήμερα την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Είναι ένα έθιμο που το έχουμε καθιερώσει εδώ και λίγα χρόνια. Ανταποκρίνονται οι συνάδελφοι στο κάλεσμα που τους παρέχουμε και αν και είναι λίγο νωρίς ακόμη, σιγά σιγά η αίθουσα θα γεμίσει. Έχουμε δημιουργήσει τμήματα μουσικής, εκμάθησης ζωγραφικής, αγιογραφή ψηφοδητού και από ό,τι βλέπετε η εικόνα θα είναι πάρα πολύ καλή. Τι να ευχηθούμε για αυτές τις ημέρες? Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο, στους συναδέλφους καλή δύναμη να έχουν. Όπως ξέρετε, όπως και όλος ο κόσμος και εμάς, τα μνημόνια, οι περικοπές μας έχουν αγγίξει κατά πολύ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάψει να έχουμε το χαμόγελο. Αυτές είναι κάτι στιγμές οι οποίες τις επιζητούμε. Άλλωστε, μερικοί συνάδελφοι θα έρθουν πιο μετά. Έχουμε και το γήπεδο σήμερα, έτυχε να έχουμε και το γήπεδο. Και προσπαθούμε να ξεφύγουμε κι εμείς και μαζί με τα παιδιά, να ενώσουμε κι εμείς παιδιά. Φέτος γίνεται η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας. Μια εκδήλωση η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται βασικά για τα παιδιά. Θα μας ψάλουν αρχικά χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια. Στη συνέχεια θα έχουμε κλόουν για να διασκεδάσουν. Και στο τέλος θα περάσει ο Άγιος Βασίλης για να τους δώσει τα δώρα τους. Οπότε δηλαδή θα κλείσει ευχάριστα και... Ακριβώς, ακριβώς. Όπως κάθε χρόνο και φέτος θα περάσει ο Άγιος Βασίλης για να μας φέρει τα δώρα. Τι να ευχηθούμε για αυτές τις ημέρες? Να ευχηθούμε σε όλους πρώτα απ' όλα υγεία και οικογενειακή ευτυχία σε όλους. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, τα παιδιά των αστυνομικών παρουσίασαν ποίηματα, αλλά και έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η παράδοση συνεχίζεται και η τοπική διοίκηση Σερών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργανώνει τον παιδικό χριστουγεννιάτικο χορό για τα παιδιά των συναδέλφων. Εμείς ως Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ως αρρωγή, ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ψυχολογικό και κοινωνικό χαρακτήρα, προάγει τον πολιτισμό και για ακόμη μια φορά η τοπική διοίκηση Σερών αξίζει τα συγχαρητήρια όλων μας, γιατί τηρεί την παράδοση και φέρνει κοντά συναδέλφους και παιδιά, χαρίζοντας στιγμές ξενιασιάς και χαράς. Τι να ευχηθούμε για αυτές τις ημέρες? Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία, χρόνια πολλά, ο καθένας ό,τι επιθυμεί. Πρωτίστως υγεία, και αν είμαστε γεροί και δυνατοί, όλα τα υπόλοιπα θα τα έχουμε, πιστεύω. Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γέχα Σερών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Σε μια αίθουσα κατάμεστη από γονείς και συγγενείς, οι Λιλιπούτιοι μέσα από ποίηματα, σκέτς και παραδοσιακά κάλαντα έστειλαν το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γέχα Σερών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Σε μια αίθουσα κατάμεστη από γονείς και συγγενείς, οι Λιλιπούτιοι μέσα από ποίηματα, σκέτς και παραδοσιακά κάλαντα έστειλαν το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Λίγες μέρες πριν την μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, αφιερωμένη στα Χριστούγεννα. Ιδιαίτερα έχουμε ετοιμάσει ένα θεατρικό που έχει τίτλο «Μια χριστουγεννιάτικη συγγνώμη», για να τονίσουμε σε αυτή τη γιορτή της αγάπης, τώρα που οι καρδιές έχουν ψυγεί, η αγάπη στις καρδιές των πολλών έχει ψυγεί, να μπορέσουμε να αναθερμανθούμε με αυτό το μήνυμα της αγάπης των Χριστουγέννων, ώστε έτσι να απορριφθούμε και εμείς στη ζωή μας με συγγνώμη και αγάπη το ενός προς τον άλλον. Τα παιδιά συμμετέχουν με θέρμη από ό,τι είδαμε που παρουσίασαν. Αυτό είπα και στον πρόλογο, ότι είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο των παιδιών προς εμάς. Έτσι το δεχόμαστε και το απολαμβάνουμε και η ευχή μας είναι
αυτά που θα μας πούν σήμερα τα παιδιά μας να γίνουν κτήμα στη ζωή μας, στο Διηνεκές, από τώρα και ύστερα. Για αυτές τις Άγιες Μέρες τι να ευχηθούμε, κύριε Κακαλέτε? Να ευχηθούμε να ζήσουμε Χριστούγεννα με Χριστό, διότι αυτά που βλέπουμε στην κοινωνία δεν είναι καλά σημάδια, δείχνουν μια άλλη γιορτή των Χριστουγέννων, καταναλωτική, από την οποία απουσιάζει ο Χριστός. Εμείς αυτό θέλουμε να τονίσουμε, τη γιορτή των Χριστουγέννων με Χριστό. Μαγικές γιορτές, γεμάτες προσφορές. Μέχρι την Κυριακή, παραμονή Χριστουγέννων στα καταστήματα Κάντζας. Λάχανα σερών με 25 λεπτά το κιλό. Πατάτες ορεινής σερών, δίχτυ 5 κιλών με 1,95. Λεμόνια με 98 λεπτά το κιλό. Φροντίζουμε να φτάνει στο τραπέζι σας καθημερινά μόνο ελληνικό ποιοτικό κρέας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή και το πετυχαίνουμε χάρη στη συνεχή και άριστη συνεργασία μας με επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς. Επιλέξτε χοιρινή τηγανιά το κιλό με 4,80. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο με 1,89 το κιλό. Αλλά και χοιρινές μπριζόλες ή πανσέτες με 4,45 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε και τις γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Πεινάω! Και το φαΐ τελείωσε. Πάρε το μεγάλο να παραγγείλει. Delivery, θέλω να παραγγείλω. Επειδή και τα ζωάκια έχουν ψυχή, το Las Partes παίρνει με ένα τηλεφώνημά σας στο 23210-52090 όλα τα είδη για τα κατοικίδια σας στην πόρτα σας. Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις προσφορές μας στα καταστήματά μας. Μεγάλο Αλεξάνδρου 46 και Βενιζέλου 105 Δήμα. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.laspalmas.gr. Las Palmas. Τα πάντα για τα κατοικίδια σας. Η τοπική εκκλησία, εκτός του καθαρός αγιαστικού και πνευματικού της έργου, εργάζεται φιλοπόνος και προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας, αναδείξεως και προβολής της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συνδιοργάνωσε με το Δήμο Σερών το πρώτο φεστιβάλ χοροδιών θρησκευτικής μουσικής το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα Αστέρια του Διπεθέ της πόλης των Σερών. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο το πρώτο φεστιβάλ χοροδιών θρησκευτικής μουσικής. Ένας νέος θεσμός που ξεκινά στην πόλη των Σερών. Βλέπουμε πως ανάμεσα στην Ιερά Μητρόπολη και στον Δήμο Σερών βλέπουμε το τι μπορεί να πετύχει κανείς όταν υπάρχει αυτή η αγαστή συνεργασία. Σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η προαγωγή και καλλιέργεια της πολιτιστικής, πνευματικής και μουσικής παράδοσης, ιδιαίτερα μάλιστα της παραδοσιακής βυζαντινής παράδοσης, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Thank you.
Στο πρώτο φεστιβάλ χοροδιών θρησκευτικής μουσικής συμμετείχαν η Παιδική Ορχήστρα Χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Σερών Κυνηγρίτης, η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωασάφ Διονυσιάτης, η Παραδοσική Χοροδία της Τρακικής Εστίας Σερών, ο Βυζαντινός Χορός του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, η Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών και η Χοροδία Νέων Αγγέλων Φωνές της Ιεράς Μητρόπολης Σερών Κυνηγρίτης. Ένα μήνυμα το οποίο εκπέμπεται δυνατά και το οποίο είμαι γνώμων που ο κύριος Δήμαρχος και οι καλοί του συνεργάτες αγκάλιασαν, έτσι ώστε να δώσουμε στην κοινωνία μας το μήνυμα ότι με την συνεργατικότητα, με την συμπόρευση μπορούμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε λύσεις, να δώσουμε διεξόδους, να ανοίξουμε ένα παράθυρο ελπίδας στον κόσμο και στον ουρανό και στην πατρίδα μας αυτές τις δύσκολες ημέρες. Θείες μελωδίες, ζήσαμε στιγμές μουσικής μέθεξης, αισθανθήκαμε το πνεύμα των Χριστουγέννων στις ψυχές μας με τα μηνύματα αγάπης, ειρήνης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Μαγικές γιορτές, γεμάτες προσφορές στα καταστήματα Κάντζας. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κίαθος 30% φθηνότερα. Γλυκές γιορτές με γλυκές λιχουδιές από το φούρνο μας, με λομακάρονα με καρύδι και κουραμπιέδες νηστίσιμοι από το καρβέλι, το κιλό με 7,50. Φέτα ποπ σερών με 5,98 το κιλό. Ηλιέλαιο το διαλεγμένο 5 λίτρων με 5,48. Αλλά και σεραϊκά αναψυκτικά νέκταρ 1,5 λίτρου, 2 συν 1 δώρο. Και άλλες αμέτρητες προσφορές του χριστουγεννιάτικου φυλαδίου μας εντός των καταστημάτων. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε και τις γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Συναυλία μνήμης και τιμής για τα 95 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Βελίδιο Πολιτιστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης με τον στερεό μουσικοσυνθέτη Πασχάλη Τόνιο. «Σμύρνη μου σε τραγουδό» ήταν ο τίτλος της μουσικής παράστασης για τα 95 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης που παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο από τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Πασχάλη Τόνιο. Το μουσικό σχήμα Ανατολικά της Δύσης και την Πανδώρα Καμπούρη. Η μουσική παράσταση πρόκειται για φόρο τιμή στην πόλη του Πόνου και στη μεγαλύτερη εθνική συμφορά των νεότερων χρόνων. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ομοσπονδία Σεραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης και συμμετείχε το μουσικό σχήμα Ανατολικά της Δύσης, διάφορες χοροδίες και χορευτικοί σύλλογοι όπως και σύλλογοι μικρασιατών. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε την Υπουργό μας που στήριξε αυτή την υπέροχη εκδήλωση, την Ομοσπονδία μας Σεραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης που ήταν μαζί μας και φυσικά όλους εσάς. Πάμε να ακούσουμε υπέροχα τραγούδια από τη Μικρά Ασία. Oh,
σημερινή συναυλία νομίζω ότι μας αγγίζει όλους. Γιατί η μικρασιατική καταστροφή, η προσφυγιά, η Σμύρνη, είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και αναπόσπαστο τμήμα του ελληνισμού. Μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων ξεριζώθηκαν. Ένιωσαν πώς είναι να είσαι ξένος στον τόπο σου, πώς είναι να αφήνεις πίσω σου το σπίτι σου, την πατρίδα σου και να φεύγεις προς το άγνωστο. Ήταν ένα γεγονός που πλήγωσε βαθύτατα την ύπαρξή μας και χαράχτηκε στο θυμικό μας. Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα και τα βιώματα έχουν περάσει σε όλους μας, γιατί νιώσαμε τον πόνο και είδαμε τα δάκρυα των παλιότερων από εμάς και αυτό είναι κάτι που μας διαμόρφωσε ως μοντέρνους Έλληνες. Άι, παιδινά, καμό, η κακομοίρα με τον άντρα που έπειρα. Άι, παιδινά, καμό, η κακομοίρα με τον άντρα που έπειρα. Άι, δε μακαλιό και ματαλένα κι έχει ο άντρας σου με μένα. Οι πρωταγωνιστές της συναυλίας με τη συνδρομή της ορχήστρας, αποτελούμενοι από βιολί, κρουστά, ούτι, κανονάκι, αναμόχλευσαν μνήμες και εκτέλεσαν με μοναδικό τρόπο τα θρυλικά πια τραγούδια από το «Στόπα και στο ξαναλέω», το «Τζιβαέρι» μέχρι και το «Δε σε θέλω πια» και το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Σήμερα, μετά από 95 χρόνια, τα λάθη ίσως να συνεχίζονται και θα πρέπει να δείξουμε όλοι οι Έλληνες ομοψυχία και ομόνια για να αποφύγουμε παρόμοιες καταστροφές. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία και την παράδοσή μας, ώστε να αντέξουμε στις παγκόσμιες προκλήσεις. Οι Σεραϊκοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης και η Ομοσπονδία των Συλλόγων Αυτών διατηρούν ζωντανούς τους δεσμούς της παράδοσης και προάγουν τη συλλογικότητα και τον πολιτισμό. Αφορά στο να επαναφέρει στη μνήμη μας την ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής, διότι ο ελληνισμός, ο οποίος οδηγήθηκε σε λαμπρές νίκες και έγραψε λαμπρές σελίδες ιστορίας, δυστυχώς έχει βιώσει και πικρές ήττες, οι οποίες, αν και πέρασαν 95 ολόκληρα χρόνια, εξακολουθούν να μας πονάνε ως Έλληνες και να τις θυμόμαστε. Βασίλισσα των κοριτσιών, είναι η Μαυροβόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών, η μάνα μου έλεγε: η φέτα που βάζεις στο τραπέζι σου πρέπει να την έχεις δοκιμάσει. Να είναι από τόπο που ξέρεις. Δεν ξέρω τι άντρα θα παντρευτείς, αλλά τυρί πάρε από τον τόπο σου. Και είχε δίκιο. Γι' αυτό και εγώ, όταν επιλέγω τυρί φέτα, επιλέγω Φέτα Κορυφή. Εξαιρετικά ισορροπημένη, μεστή γεύση από εγωπρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από κοπάδια ελευθέρας βοσκής με μεγάλη φροντίδα. Κορυφή! Να και μια φορά που η μάνα σου είχε δίκιο σε κάτι. Κορυφή! Στην κορυφή της διατροφικής αξίας και της προτίμησής σας.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της τηλεόρασης επιλογές για σήμερα Δευτέρα. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς όσους εργαστήκαμε για το δελτίο αυτό, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα Χριστουγέννων.